Πάμε Ουάσιγκτον. Για πάμε στον εορτάζοντα. Βεβαίως. Μιχάλη Γνατίου. Καλημέρα, Μιχάλη. Καλώ το Μιχάλη. Χρόνια πολλά. Καλημέρα σας, καλημέρα χρόνια πολλά. Τα στείλει τίποτα. Επιφυλάσσεσαι για το κέρασμα. Για κανόνα σε Μιχάλη. Καταλαβαίνεις. Ευχαριστώ πολύ. Το κέρασμα θα περιμένει εκτός αν έρθετε εσείς στην ορκομοσία του εκλεγμένου Προέδρου. Πρέπει να έρθετε. Αν έρθουμε εμείς εκεί, ναι, θα κεράσεις εσύ. Αν έρθεις εδώ, θα κεράσεις πάλι εσύ. Έτσι δεν είναι. Οπότε σε κάθε περίπτωση σε κάθε περίπτωση εσύ κερνά. Λοιπόν. Πολλά ευχαριστώ. Τώρα, Μιχάλη μου. Να σε καλά, Μιχάλη. Πάμε γιατί είδαμε τις πρώτες κινήσεις του Προέδρου Τραμπ και από τη συνέντευξη που έδωσε και από μια επιλογή στο Λευκό Οίκο ενός σημαντικού προσώπου. Για πάμε να τα δούμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσω όμως με μια ανησυχητική αναφορά στο πρόγραμμα της νέας κυβέρνησης του κ. Τραμπ, διότι καλεί ρητά για ενίσχυση των δεσμών με την Τουρκία και πιθανή εγκατάλειψη των Κούρδων της Συρίας. Αντιλαμβάνεστε, είναι πολύ, πολύ δύσκολο. Είναι στο πρόγραμμα του Προέδρου. Δεν σημαίνει ότι θα υλοποιηθεί αναγκαστικά. Αλλά να σας διαβάσω τι ακριβώς λέει. Είναι πολύ μικρό. Και να το συζητήσουμε και στη συνέχεια πάμε και στα άλλα, γιατί έχουμε και πιθανή συνομιλία του κυρίου Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά για την Τουρκία, αναφέρει λέξη προς λέξη. Μια άλλη βασική προτεραιότητα είναι η διατήρηση της Τουρκίας στη Δύση και να παραμείνει ένας σύμμαχος του ΝΑΤΟ. Αυτό περιλαμβάνει, λέει, μια στεναρή προσέγγιση προς την Τουρκία που θα την αποτρέψει από το να στραφεί προς τη Ρωσία ή την Κίνα, κάτι που είναι πιθανό να απαιτήσει επανεξέταση της υποστήριξης των Ηνωμένων Πολιτειών προς τις μονάδες προστασίας του λαού του Κουρδιστάν. Είναι δηλαδή οι κουρδικές δυνάμεις που υποστηρίζουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολύ σοβαρή εξέλιξη, Μιχάλη, αυτή. Ναι, είπαμε ότι περιέχεται στο πρόγραμμα μεν, αλλά δεν σημαίνει ότι θα υλοποιηθεί. Έχει υπόθηκε όμως. Ναι, βεβαίως υπόθηκε. Είναι γραμμένο. Είναι γραμμένο. Και επίσης λέει ότι η Τουρκία πιστεύει ότι αποτελούν υπαρξιακή απειλή για την ασφάλειά της. Είναι αστείο και να λέγεται δηλαδή. Ιδιαίτερα για τους Κούρδους της Συρίας, οι οποίοι δεν έχουν, όσο και να φωνάζει η Τουρκία, δεν έχουν τη σχέση την οποία διατείνεται ότι έχουν με το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν, έτσι, με το PKK. Οι κουρδικές δυνάμεις στη Συρία είναι γνήσιοι και πραγματικοί σύμμαχοι των ΗΠΑ. Είναι αυτοί που έσωσαν τη Δύση από τους τζιχαντιστές του Ισλαμικού κράτους. Και είναι αυτοί που τούτη τη στιγμή έχουν, κρατάνε περίπου 10.800 τζιχαντιστές, τους έχουν σε φυλακές και λοιπά. Υπάρχουν εκεί μέσα παιδιά και οι Αμερικανοί τους εγκατέλειψαν στους Κούρδους, οι Κούρδοι δεν ξέρουν τι να κάνουν. Εν πάση περιπτώσει, την ίδια στιγμή, όπως είπαμε, συνεχίζουν αυτό το πόλεμο. Αυτό είναι, το κρατάμε. Βεβαίως, θα μας βοηθήσει και ο Μανώλης κάποια στιγμή. Σωστά. Κρατάμε και το τηλεφώνημα από τα πρώτα στον κύριο Ερντογάν. Το έχει κρατάμε, αρχίσει το πάλι και συμπληρώνεται. Ναι, Άγγε, είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι επειδή είναι δύο προσωπικότητες, έτσι, δεν θα έλεγα με την έννοια των αυταρχικών, που εντάξει, ο ένας θα είναι ο πλανητάρχης, βέβαια, έτσι. Είναι ο αρχηγός όλων. Ο Ερντογάν νομίζει ότι είναι ίσως με τον πλανητάρχη. Ο Ερντογάν νομίζει ότι είναι πλανητάρχης περιοχής εδώ. Τοπικός πλανητάρχης. Πέρα από την περιοχή, απαιτεί τον ίδιο σεβασμό που έχει κάποιος στον πλανητάρχη τον Αμερικανό. Και αυτό, επειδή είναι και οι δύο συγκρουσιακοί, είδαμε στην πρώτη προεδρία του Τραμπ ότι είχα και συγκρούσεις. Πολύ μεγάλες συγκρούσεις. Μας τα είπε ο Μανώλης και στο δελτίο, σας τα είπε και εσάς εχθές. Είχαν πολλές αντιπαραθέσεις. Έφτασε και σε σημείο ο ένας να κατηγορεί τον άλλο με μειονοτικούς χαρακτηρισμούς. Ας μην διαστούμε, αξίζει να περιμένουμε. Τώρα, από εκεί και πέρα, έχει μιλήσει, ο ίδιος είπε ότι μίλησε με 70 ηγέτες, νομίζω ότι ως συνήθως υπερβάλλει. Αν είναι δυνατόν τώρα, 70 ηγέτες, αν μιλάει στον καθένα 15 λεπτά, ξέρω εγώ, και άλλοι θέλουν και μετάφραση κλπ. Δεν έχει αυτό το χρόνο τις τελευταίες τρεις μέρες. Εν πάση περιπτώσει, ας το δεχτούμε ότι μίλησε με 70. Ναι, έτσι λέει. Αντιλαμβάνουμε τώρα ότι έρχεται. Ναι, θα ακολουθήσει και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, σίγουρα. Και εν πάση περιπτώσει. Με τον πρόεδρο Πούτιν θα μιλήσει σύντομα, Μιχάλη. Λοιπόν, αυτό ήθελα να σας πω. Επικρατεί αυτή η εντύπωση εδώ στην Ουάσιγκτον, όπου επιστρέψαμε, όπως βλέπετε, ότι θα γίνει γρήγορα το τηλεφώνημα. Μάλιστα, εξέφρασα και οι δύο την επιθυμία να μιλήσουν.
Ήταν και λίγο έξι, το έπαιξε και λίγο βαρύς, ότι εφόσον θέλει να έρθει ξανά σε επαφή μαζί μου, εγώ είμαι έτοιμος, είπε. Και του έστειλε και τα συγχαρητήρια όπως ακούσατε. Ο Τραμπ σε αυτή την συνέντευξη στο NBC είπε το γνωστό του και αυτός ύφος, νομίζω ότι θα μιλήσουμε. Οπότε από τη στιγμή που θέλουν και οι δύο. Κάποια στιγμή θα γίνει. Περιμένουμε εξελίξεις. Κάποια στιγμή θα γίνει. Να δούμε αν θα μιλήσει και στο κύριο Ζελένσκι, Μιχάλη. Αν θα σηκώσει το τηλέφωνο να πει στο Ζελένσκι αυτό που σκέφτεται και έχει πει, ότι εδώ θα τελειώσει τον πόλεμο, λέει, πριν αναλάβω. Με το που θα εκλεγώ, θα έχει τελειώσει. Το έχει πει, το έχει πει. Με τον κύριο Ζελένσκι θα θυμίσω ότι συναντήθηκαν. Ενώ με τον κύριο Ερντογάν δεν συναντήθηκαν. Συναντήθηκαν τον Σεπτέμβρη. Και τα είπαν μάλιστα και είχαν αρκετό χρόνο για να τα συζητήσουν. Ο Δε Ζελένσκι είχε φύγει από τη συνάντηση βέβαιος ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Ναι, είπε ότι θέλει να τελειώσει τους πολέμους. Αλλά πώς θα τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δεν νομίζω. Βλέπετε ο Νετανιάχου εκμεταλλεύεται αυτή την ευκαιρία των εκλογών των Αμερικανικών. Έδιωξε τον Γκάλαντ, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος, σε εισαγωγικά η λέξη των Αμερικανών. Μας έστειλε ένα μήνυμα απόψε το Πεντάγωνο για την αποχαιρετιστήρια ομιλία του Λόιτ Όστιν, του Υπουργού Άμυνας των Γκάλαντ. Ήταν σαν να θρυνεί την απώλεια. Καταλαβαίνετε τώρα. Δεν είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια. Τώρα πάμε από τη Μέση Ανατολή, πάμε στην Ουκρανία. Πώς θα γίνει αυτό? Ο Πούτιν του είπε σήμερα, του έστειλε μήνυμα ότι κοίταξε, αν σκέφτεσαι να μην ανατρέψεις την Ουκρανία σε ουδέτερη περιοχή, σε ουδέτερη χώρα, μαζί με τα άλλα που είπε για τον εκλεγμένο πρόεδρο, είπε και αυτό. Μιχάλη, έστειλε μήνυμα. Πάμε σε παρακαλώ και στο μεταναστευτικό και σε όσα είπε ο πρόεδρος στη συνέντευξη. Εκεί είναι εντυπωσιακό. Γιατί λέει εδώ οι υποσχέσεις θα τηρηθούν. Δεν μπορεί να μην τηρηθούν οι υποσχέσεις. Θα τηρήσει την υπόσχεση, είναι επικίνδυνη υπόσχεση. Μιλάμε για απελάσεις, να μην πω ένα εκατομμυρίων ανθρώπων, αλλά ας πούμε χιλιάδων ανθρώπων. Δηλαδή έχουν μπει στη χώρα. Η αλήθεια είναι ότι έχει τα δίκια τους αυτό. Έτσι, και νομίζω ότι μερικοί αρκετοί άνθρωποι επηρεάστηκαν και από το μεταναστευτικό, ότι γέμισαν τα πάρκα, γέμισαν όπου υπήρχε άδειο ξενοδοχείο, έχει γεμίσει με μετανάστες. Είναι και αυτοί οι άμυροι άνθρωποι, ήρθαν εδώ να οστεγεί τη Ευαγγελία και ανακάλυψαν ξαφνικά ότι και εδώ υπάρχουν άστεγοι και εδώ υπάρχουν φτωχοί. Πώς θα τους βρει, Μιχάλη μου, θα ξεκινήσουν οι αρχές, ένα πογκρόμ διώξεων και απελάσεων, συλλήψεων, αυτές τις σκληρές εικόνες. Ναι, αυτό περιμένει η Αμερικανία. Όσο το ψήφισε, αυτό περιμένει. Εντάξει. Το θέμα είναι... Έχει μια διαχειριστική πραγματικότητα αυτό. Για μας. Πώς θα γίνει. Για εδώ. Ωραία. Ναι. Ωραία. Εδώ στην Ελλάδα μπορεί να το πεις αυτό που λες. Ναι. Εκεί δεν μπορείς να το πεις. Νομίζω. Δεν ξέρω από αυτά που καταλαβαίνουμε για τον πρόεδρο Τραμπ τουλάχιστον. Ναι, σε ό,τι αφορά που θα τους βρει, θα σου έλεγα και ότι είναι εύκολο, υπό την έννοια ότι όταν έφτανα στα σύνορα του Μεξικού, κυρίως με την πολιτεία του Τέξας, όσοι έμπαιναν στη χώρα συλλαμβάνονταν. Από εκεί πέρα ο κυβερνήτης τους έστελε στη Νέα Υόρκη τους περισσότερους, διότι ο δήμαρχος της πόλης και η κυβερνήτης της πολιτείας έκαναν και τους μάγκες ότι εμείς θα τους εξασφαλίσουμε και στέγη και εργασία. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Άρα είναι καταγραμμένοι. Αυτοί που εστάλησαν σε άλλες πολιτείες, όπως το Οχάιο, που είχε γίνει το θέμα ότι υποτίθεται τρώνε κατοικίδια, είναι καταγραμμένοι. Μπορεί να τους βρει, αλλά το θέμα είναι ότι ακούν οι άνθρωποι ότι εξελέγει. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Ακούν ότι θα υλοποιήσει την απειλή του. Θα μείνουν στα ξενοδοχεία και θα εξαφανιστούν. Όσοι μπορούν τουλάχιστον. Κλείνουμε εδώ, Μιχάλη μου. Δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Έτσι. Καλημέρα, Μιχάλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά και να σε χαιρόμαστε. Να σε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Θα μας ευχαριστήσεις όταν θα μας κεράσεις. Όταν έρθει η ώρα θα ευχαριστήσεις. Στην πράξη. Όχι μόνο λόγια. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Να είμαστε καλά.